Εμείς δηλαδή ψωμάκι να μην βγάλουμε τίποτα. Μας έχει παρατήσει ο άλλος. Ωραία, έχει φύγει τάχα, έχει άδεια. Είναι εδώ πέρα στην Περαία, εκεί πέρα στο Κωνσταλέξη, εκεί πέρα που ζει. Εντάξει, μας έχει παρατήσει μόνος του και ερχόμαστε εδώ πέρα και παίρνουμε λιντίνα από την εκπομπή του Ολαμπαουτάρης που έχει βγάλει γραμμές. Ωστόσο, η εκπομπή επειδή είναι δυνατή, ξεκινάει πρωτού προλάβει να μπει ο οικοδεσπότης και να πει ποιοι είμαστε, που είμαστε η εκπομπή σαν το σκύλο αυτή την εβδομάδα, χωρίς το γάτο. Ωραία, ανοίγω μου σκοβίτσε πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τις 7.30 για αυτή την εκπομπή, γιατί ακολουθεί και άλλη μετά. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα. Πού είσαι, φιλαράκι μου, τι γίνεται. Είσαι ο γάτος. Ναι. Πρέπει να κάνεις εξώδικο γιατί σου τρώνε 20 λεπτά γεμάτα. Έλα, είχε κόσμο σήμερα, εντάξει. Εντάξει. Εντάξει, όχι, 20 λεπτά ρε φίλε. Συλλένα, σου πω λίγο κάτι. Εγώ τα δέχομαι. Τα δέχομαι, ξέρεις γιατί. Γιατί έχει πάει 24 με τα καπάκι, οπότε και εγώ γίνομαι λίγο μεντανό μετά. Κατάλαβε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, τα βολεύουμε. Επειδή όμω έχουμε καθιερώσει το 6,5-7. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Το έχουμε απεγκλωβίσει έτσι λίγο. Το έχουμε κάνει πιο χαλαρό. Δηλαδή εκείνη την ώρα που μιλά 7,5-9. Είναι όντως για πάρτι, ούτε γραμμές, ούτε τίποτα δημοσιογραφικά. Να σου πω, λες σήμερα στο ΠΑΟΚ 24 να το κάνω άνω κάτω, να μιλήσω εγώ μισή ώρα και να βγάλω μετά μια ώρα γραμμές για διερήνεια. Να πλακωθούμε όλοι μεταξύ μας εκεί πέρα να γίνει πανηγύρι, πώς το βλέπεις σαν ιδέα. Όχι, μην το κάνεις. Γιατί? Έχω και αυτό γνώμη, αλλά δεν είναι, όχι. Φίλε, η ψυχραιμία είναι το μεγάλο. Όπως λέμε, ρε παιδί μου, κάτι ελληνικές ταινίες. Ο Κωνσταντάρας που χρεοκόπησε, που τον κάναν φάρσα, που ήταν ζάπλητος. Θα σου δώσω ό,τι πιο πολύτιμο έχω. Μία συμβουλή. Μη δανείζεις ποτέ χρήματα χωρίς απόδειξη. Ούτε στην ίδια σου τη μάνα. Γι' αυτό λοιπόν, άστο φίλε, άστο. Λοιπόν, αρχίζω. Ρε φίλε, πριν μία ώρα πραγματικά το απόλαυσα γιατί δεν το είχα δει ολόκληρο το παιχνίδι, τελικούς Ολυμπιάδες 92, Κροατία, και εγώ το βλέπω προχθές αυτό. Και εγώ το πέτυχα προχθές και το βλέπα. Το είδα σήμερα εγώ. Βοήθαμε λίγο εσύ που είσαι, δηλαδή. που είσαι πιο παλιός και θα θυμάσαι. Η Dream Team η αυθεντική ήταν αυτή το 92, έτσι. Ναι, ρε φίλε, μιλάμε. Τι είναι από Drexler, τρόμαξε, ρε. Το πέτυχα στο δεύτερο ημίχρονο προχθές και λέω ρε, εσύ τι είναι αυτό. Και το αφήνω λίγο και παίζει και βλέπω ποιος είναι. Και βλέπω... Το ημίχρονο ήταν 5 πόντους. Και βλέπω πεντάδα, Αμερική. Βλέπω πεντάδα την Αμερική που έχει. Τζόρνταν. Άσε, μην τα λέμε τώρα. Ναι. Ρόπισον, τι να λέμε, ναι, ο Γιούιν. Πάτρικ Γιούιν, φίλε. Ήταν και 10. Τερματοφύλακας. Δεκάδα ήταν. Ναι. Δεν ήταν δεκάδες όπως είναι τώρα, δεκάδες ήταν. Ναι. Άσε, φίλε, τρόμαξα. Δηλαδή, έβλεπες κάτι ψηλόλυνα κορμάκια, ευρωπαϊκά δηλαδή, που όλοι πήγαν μετά, πλακωθήκανε σαβάρι, δεν ξέρω σε τι άλλο. Δηλαδή έβλεπα, μόνο που έβλεπα τον Τόνι ας πούμε, που πήρε και τη φανέλα του, παρόλο την πίκρα μου ας πούμε, μπήκα μέσα στο σεφ και πήρα τη φανέλα του. Έκανε ένα κάρφωμα την ώρα που πήγα να ανάψω τσιγάρο και το βλέπω σίγουρα το οθόνι το κάρφωμα, δεν πήρε χαμπάρι τίποτα, κανένα δεν πήρε. Ναι. Τι έγινε ρε παιδί μου, ναι. Το κατάλαβες. Αυτό το παιχνίδι, αν το θυμάμαι καλά, το Last Dance το είδες εσύ. Με τον Τζόρνταν. Όχι φίλε, δεν έχω υπολογιστεί. Σε ένα από τα επεισόδια. Δεν μπορώ να βλέπω, να βλέπω κάποιον που ακούει το εθνικό σύμνος και μαθαίνει τσίχλα. Δηλαδή, πολύ σνόμπρε. Δηλαδή, ρε Μιχαλάκη, άντε πάνε. Ενώ ο Magic, ήταν Magic. Τέλος πάντων, σε αυτό το παιχνίδι, ήταν τότε εκείνη τη χρονιά, νομίζω εκείνο το καλοκαίρι, οι Bulls είχαν συμφωνήσει με τον Κούκοτς και θα ερχόταν το επόμενο εκεί, την επόμενη σεζόν. Και ο Πίπερ με τον Τζόρνταν, ωραία, επειδή τους έχει πάρει ο Κράουζε τα αυτιά ότι θα φέρουμε τον Κούκοτς που είναι παιχταράς από την Κροατία, ωραία, λέει σε αυτό το παιχνίδι θα τον φάμε. Και ο Πίπερ, αν το θυμάσαι το παιχνίδι που το είδες και χθες, και εγώ το παρατήρησα περισσότερο, ήταν διαρκώς επάνω του. Εντάξει, παρότι φαινόταν ότι ήταν παιχταράς ο Κούκοτς από τότε. Ο Κούκοτς κάθισε μια ακόμη χρονιά Ευρώπη στην Μπένετον και μετά έφυγε. Ναι, ναι. Και πήρε και το κλαρίνο η Μπένετον γιατί πήρε και η Μόζε να πούμε με 56 πόντους επίθεση. Εντάξει, τώρα μην τα συζητάμε τώρα αυτά και μας γυρνάνε τα μυαλά. Ελπίζω, αρχίζουμε, ξεκινάω. Πάμε, φτερωτά.
Ο Τζερόν το Μουστάφ, τον θυμάσαι, ακουστά. Ακουστά μόνο, ναι, ακουστά. Ναι, τον είχε πάρει ο Πάπ. Βγάζω λίγο γιατί περιμένει κι άλλο. Ναι. Ναι, δεύτερη αγωνιστική τραυματίζεται στο Δάφνη Πάοκ. Δάφνη, αν ο Πάοκ είχε το Μουστάφ, ναι, πραγματικά θα έκανε δηλαδή όρια στην Ευρώπη. Ο Τζερό Μουστάφ ήταν ο παιχταράς, αν θυμηθήκα ένας παλιός. Δεύτερον, τελικός 92, απομυθοποίηση του Πρέλεβιτς. Ο Μπάνε που λένε είναι επάγγελμα Ρουμάνος και Γιούγκος, δεν ήταν μέχρι τότε. Γεννούσε η γυναίκα του, έλεγε στον Νίκο, τον Βεζουτζή, βάλω ό,τι θέλεις στην υπογραφή, ας πούμε, γεννά η γυναίκα μου, τρέχω. Το κλάμα του πραγματικά του άλλαξε όλη τη διάσταση και είδε τον κόσμο με άλλο τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή 360 αυτός και εγώ 140, ξέρω εγώ, ναι. Άρχισε να μπαίνει σε δύο λειτουργικότητες. Επίσης, θαυμάζω του Άρη το διπλό μέσα στην Πόπο 84, κοινός γιγοπλάσικα, που πήρε τρία σερί συνεχόμενα. Mm-hmm. Για μένα αυτό το μεγαλύτερο διπλό του Άρη. Επίσης, τρία διπλά του ΠΑΟΚ που έχουν περάσει τελείως έτσι είναι με Πατατούδη μέσα στην Μπαρτσελόνα με Βάις, με Γιαβέλη. Ναι. Ένα στην Τζέσεκα με Κλαούντιο Κολντεμπέλα και ένα μες στη Μακάμπη. Αυτά τα θυμάται, πιστεύω, λίγος κόσμος που έχω τα θυμάται. Και ποτέ δεν θα πας τελικό αν δεν περάσεις αθηναϊκή ομάδα σε διπλά μάτς. Θυμάσαι, το έλεγα και ίσως γραφικός να φαινόμουν. Εγώ θυμάσαι, το έλεγα πριν 4 μήνες. Ναι. Δεν μπορείς ρε φίλε, δηλαδή, πρέπει δηλαδή να σου ανοίξει ο πάτος, ας πούμε. Ναι. Δεν γίνεται να μην δεν μπαίνει στον δρόμο σου μια αθηναϊκή ομάδα και να την περάσεις σε διπλά παιχνίδια. Εντάξει. Φιλιά, χάρηκα. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου. Χαίρετε, κύριε. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε. Καλά εσείς. Άντωνης. Τι γίνεται. Με κατάλαβες. Βέβαια, φίλε. Βέβαια. Ναι, σωστά. Μιλάμε τόσο χρόνια. Ναι. Λοιπόν, με αυτό που είπες στην αρχή της εκπομπής, ναι, υπάρχει ένα ενδεχόμενο, εάν το κάνεις, ναι, να ακούσω πρώτη φορά πάνω 24. Θα έχει, να ξέρεις, θα έχει εμφύλιο. Θα έχει εμφύλιο, να ξέρεις. Φίλε, δεν έχω ακούσει ποτέ μου, φίλε. πιστεύω να το κάνεις για το καλό της πόλης. 33, 33, 33. Θα το κάνεις, να ζήσουμε άλλες στιγμές. Να μην σου πω από τις 7.30 και έχω και το ξέρεις, και, και να βάζω και μπρίζες, ρε παιδί μου, ότι τι έγινε τώρα Βιερίνια, ξέρω εγώ, σε αυτούς που τον θέλουμε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν κάθεται και τώρα και τ' άλλο, και τους άλλους που λένε και το Βιερίνια, ναι, αλλά ο Πάοκ είναι πάρα πολλά και τέτοια, ξέρεις. Ναι, και δεν χρειάζεται. Παρακαλώ, επόμενος, παρακαλώ, επόμενος. Κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Βλέποντας λίγο. Βλέποντας λίγο social και σχόλια γενικά έτσι κάτω από διάφορα δημοσιεύματα, πιο πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι κράζουν το Βιερίνια, είναι κάτι που δεν το περίμεναν από την αλήθεια. Πίστευα ότι θα υπάρχει, ρε παιδί μου, μεγαλύτερο σεβασμός, okay, παρά αυτοί οι οποίοι λένε ότι τέλος πάντων πρέπει να κάνετε κάτι παραπάνω για να μείνει. Ξέρω εγώ. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Ναι. Έτσι μου φαίνεται. Να ενημερώσω το προηγούμενο συνακροατή ότι το μεγαλύτερο διπλό του Άρη ήταν μέσα στη Μακάμπη, η οποία είχε να χάσει τότε 5 συνεχόμενα έτη. Δεν ήταν, εκείνο, δεν ήταν με τη Γιουγκοπλάστικα. Είναι πολύ μεγάλο διπλό και εκείνο, φίλε, αλλά εκείνος ο Άρης τότε έπαιζε με έναν μαύρο, με έναν ξένο. Ναι. Μάλλον με δύο ξένους, αλλά δεν έπαιζε ποτέ στην Ελλάδα να παίζει με ξένους. Αχα. Που σημαίνει δηλαδή τους πλήρωνες κάθε εβδομάδα, με πόσο τους πλήρωνες για να τους έχεις. Και δεν έπαιζαν και στο πρωτάθλημα, δηλαδή είναι αλλιώς να παίζεις. Με ετοιμάζεσαι να παίξεις Σάββατο άλλο παιχνίδι και την Δετάρτη άλλο παιχνίδι και ξανά το Σάββατο άλλο παιχνίδι με άλλους παίκτες και άλλους παίκτες και άλλους παίκτες. Ενώ η Μακάμπη είχε καμιά δεκαετία μαύρους, όλοι ήταν Ισραηλινοί, δεν ξέρω πώς γινόταν αυτό το πράγμα, πολύ το γραφημένοι. Ναι. Και κάνανε παπάδες οι άνθρωποι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αλλά και το εκείνο το διπλό μέσα στη Γιουγκοπλάσια ήταν πράγματι πολύ μεγάλο διπλό, παράγματι. Και επίσης μπορώ να πω ότι στον προηγούμενο συναγωγητή ότι ο Άρης έχει πάει πάρα πολλές φορές στο τελικό χωρίς να χρειαστεί να αποκλείσει σε διπλά παιχνίδια ομάδα της Αθήνας. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το πήρε μόνο όταν απέκλεισε ομάδα της Αθήνας δύο φορές. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή και το 3 που πήγε,
δεν απέκλεισε κανέναν. Δηλαδή απέκλεισε το εργάλο. Θέλω να εννοούμε το εργάλο ομάδα της Αθήνας. Ξέρω εγώ. Όχι, ρε, εννοεί Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΑΕΚ, αυτό λέει. Ναι, και εγώ αυτό εννοώ, ρε παιδάκι μου, ναι. Δηλαδή, μόνο τότε, μόνο το 70 αποκλείσαμε νομίζω τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Ναι, τότε δεν ήταν και μόνο τα παιχνίδια, βέβαια, αλλά ήταν αλλιώς. Ήταν μόνο ούτως ή άλλως και πήραμε το κύπελο. Το 2003 που πήγαμε, νομίζω, όχι νομίζω, σίγουρο, δεν αποκλείσαμε ούτε Ολυμπιακό, ούτε Παναθηναϊκό, ούτε ΑΕΚ. Και, και στην Πάτρα πάλι δεν αποκλείσαμε, τον Ιωνικό είχαμε αποκλείσει από ό,τι θυμάμαι. Και το 10 που πήγαμε με Παναθηναϊκό κάτω στο ΆΚΑ, είχαμε αποκλείσει κάτι ξανά, κάτι καβάλες, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Πήγαμε τελικούς, χωρίς δεν χρειάζεται να αποκλείσουμε σε διπλά παιχνίδια Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΆΕΚ. Αντώνη! Απλά το πήραμε, ναι, για πες. Όχι, όχι, πες, τελείωσε για να σε ρωτήσω. Απλά αυτό που είπες και προηγουμένως, το πήραμε δηλαδή το 70 έχοντας αποκλείσει ναι. τον Ολυμπιακό ναι. κάτω στην Αθήνα. Φαντάζεσαι φέτος εκείνο το πλασέ του Λιβάγια να πήγαινε out εκεί στο 2-0 και να τελείωνε το παιχνίδι 2-0, ρε παιδί μου, εντάξει. Και να γινόταν το ίδιο σκηνικό. Δεν θα γινόταν προφανώς να με παίζει Ολυμπιακός, αλλά ρε παιδί μου, okay, μπορεί να γίνει φασαρία πάλι με την αστυνομία. Όχι, δεν εγγυόμαστε. Όχι, πού θα γίνει το παιχνίδι και τέτοια. Και φαντάζεσαι, σου λέγανε, δεν θα γίνει τώρα, θα γίνει 30 Αυγούστου. Ωραία. Όπω φίλε. Με ποιου παίχτε και με τι παίχτε και με τι αυτό και με τι εκείνο. Ο Χρήστος θα έχει ανέβει πάνω στα δέντρα κανονικά. Μόνο. Γιατί λε το Χρήστο, εμεί τι θα είχαμε κάνει. Εμεί που θα ήμασταν δηλαδή, δεν κατάλαβα. Σομπρέλε σε πάνω θα μα ήταν εμεί. Ξυπνάτε, παοξίδε, ο Χαριστέα σα παίρνει το Βιερίνη. Αυτό θα πορεξέ, αυτό θα λέω. Αυτό θα λέω. Α, θα κάνω κάτι. Ναι. Κολλητό του είναι. Α, μπράβο, τι ωραίο, ωραίο, ωραίο φίλε, ωραίο. Του χρόνου στον Άριο ο Βιερίνη είναι ένα χρόνο συμβόλαιο και τέτοια. Θα περιμένω να ακούσω έτσι ωραία πράγματα, ωραία εκπομπή. Φίλε, καπνίδει. Όχι, ευτυχώ. Φέρε, έδωσε τι είναι. Φτιάχνει. Ετοιμάζεσαι με το φυτό. Ναι. Ετοιμάζεσαι. Εγώ δεν καπνίζω, έχω να κάνω 15 χρόνια. Ναι. Φτιάχνεις την τραπεζάρα, ανοίγεις την εκπομπή 7,5 ώρα, λες Διερήνια και βγαίνει μια μισή ώρα, φίλε, άνετα. Μόνο θα παρεμβαίνεις, δηλαδή, παιδιά, διαφημίσεις. Βάζεις μουσική από τον Braveheart από πίσω, εντάξει, και δώσε μετά. Όμορφα πράγματα, φίλε, όμορφα. Και να ακούσεις και το γνωστό, εγώ άμα φύγει ο Βιερίνα θα πηδήξω το παράθυρο και τελειώνει εκεί. Ναι, εγώ δεν ξαναπέρω διαρκείας, τέτοια πράγματα. Ναι, ωραία πράγματα, ρε φίλε. Ναι, ωραία. Θα τα πετάξω, θα τα κάνω, θα τα ράνω, πω, φίλε, ποντίκια, καράβια, πράγματα. Όχι, ωραία πράγματα, ρε φίλε. Λείπουν από την πόλη αυτά, φίλε, λείπουν. Εντάξει, βλέπεις ότι η πόλη είτε έτσι είτε αλλιώς κάποια στιγμή θα ξαναφέρνει αυτό το προσκύριο, δεν αλλάζω αυτά. Ναι, ρε φίλε, ωραία πράγματα, είναι ωραία πράγματα, ρε φίλε, ωραία πράγματα, ωραία. Αντώνη μου, να είσαι καλά. Καλό, θα μπορούμε να τα πούμε και αύριο. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χαίρετε. Έλα, ο πρώτος που τσίπησε για Βιερίνη, έλα. Όχι, δικός μας εσύ. Δεν έφαγες. Έλα. Τι για το Βιερίνη να πούμε. Ας το καλύτερα πες. Να πας στη ίσχυ. Ναι. Άκου τώρα για χθες ένα λάθος που έκανε ψηφίσω να ακούει. Για πες. Μέσα στη Μιλούζα όταν παίξαμε ήταν περίοδος. Και το διάβασα, το θυμάμαι. Ήταν περίοδος 89-90. Που φτάσαμε στον ημιτελικό με την Πνόρ Μπολόνια του μεγάλου Σούγκαρ Ρίτσαρσον. Ναι, Σούγκαρ Ρέι Ρίτσαρσον, ναι. Ναι, ναι. Το Σούγκαρ είναι λόγο. Κατάλαβε γιατί λόγο. Εντάξει. Αυτό το δεν διώξα από το NBA. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Okay. Ναι, ναι. Αφού γούσταρε. Τέλος πάντων. Είχε πει ότι μέσα στη Μιλούς τη Γαλλική. Το τελευταίο καλά το έβαλε όντως ο Σταυρόπουλος. Η οδηγία του πολίτη ήταν να το κάνει το σούτο Πρέλεβιτς. Και όχι ο Μάικλ Τζόνς, γιατί ο Μάικλ Τζόνς ήταν την προηγούμενη χρονιά στο ΠΑΟΚ. Εκείνη τη χρονιά είχαμε Αμερικάνο τον Άντωνι Κουκ, την αγριόγαλα της Αριζόνα. Ναι. Θα θυμάται τώρα ψηλό. Αριζόνα Wildcat. Και δεύτερος. Ναι. Και δεύτερος ξένος έπαιζε ο Πρόλεβιτς αναγκαστικά. Αχα. Και κάτι που γίνει. Ναι. Okay. Σε 2-3 χρόνια έπαιζε ο Πρόλεβιτς. Okay. Μάλιστα. Ναι, τώρα έβαλε quiz. Όχι, Γουίς δεν έβαλε σήμερα, ήθελα να πει τα δικά του. Εντάξει, ο Τζερόμ Μουστάφ που ήταν παιχταράς, ναι. Ένας ήταν αυτός και ένας ήταν ο Τρέβο Ράφ. Ο Τζερόμ Μουστάφ μου είχαν πει τότε που πάω και είχε τον Κλάντον ότι είχαν πολύ μεγάλο look alike. Ότι μοιάζαν πολύ στη φάτσα. Στη φάτσα μπορεί να μοιάζει, ναι. Σε ικανότητες καθόλου. Όχι, σε ικανότητες, όχι, όχι. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα σύγκριση. Εννοώ στη φάτσα. Ναι, αλλά έπαιξε πολύ λίγο. Και ο Τρέβο Ράφιν που είπε στο ψηλό, θυμάμαι, αλλά και αυτό και έπαιξε πολύ λίγο. Πολύ λίγο, ναι, πολύ λίγο. Κάτι έγινε, αυτός είναι ένα φοβερός τέρα. Αυτός πήρε μέσα στη ΖΕΚΑ το παιχνίδι μόνος του. Ή μέσα στη Μακάμπη. Μέσα στη Μακάμπη, μέσα στη ΖΕΚΑ. Πέτυχε πάνω από τα πολύ πόδια. Λίγο πάντως είχε. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι που λες που πήρε μόνος του πρέπει να ήταν στην αρχή της σεζόν. Γιατί. Ναι, αρχή. Πολύ λίγο έμεινε και μετά. Έγινε, δεν ξέρω και. Είχε έρθει ο Ντέμπς, δεν είχε έρθει στη θέση του. Όχι, ο Ντέμπς ήρθε στη θέση του προποδήματος, του Σκοτ Σκάιλ. Στη θέση του Ράφιν είχε έρθει. Εγώ γιατί είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν έχει έρθει. Ο Ντέμπς ήρθε στο Σκοτ Σκάιλ, ο Σκάιλ τον έφερε. Είσαι σίγουρος?
Ο Ντέμψη μεταξύ. Ναι, 100%. Εδώ και χρόνια είναι στέλεχος του NBA. Εκεί σε ομάδες. Είναι σε ομάδες γενικότερα. Ο συγκεκριμένος. Και πήγαμε και τελικό τότε. Χωρίς τον Γιάκοβιτς πήγαμε τελικό. Μάλιστα. Και χωρίς τον Γιάκοβιτς. Mm-hmm. Τώρα. Δεν έβαλε ο ψηλός quiz. Όχι, δεν έβαλε. Δεν έβαλε. Δεν έβαλε. Θα βάλω εγώ ένα. Ήθελα να πείτε, βάλε. Ναι. Τέσσερις τερματοφύλακες ενεργεία του ΠΑΟΚ παίξαν Εθνική Ελλάδος. Έλληνες. Εν ενεργεία. Παίζοντας στον ΠΑΟΚ να παίζουν ενεργοί. Όχι τώρα να είναι τώρα. Δηλαδή ενεργεία στον ΠΑΟΚ να παίζουν και στην Εθνική. Δύο έχω εύκολα τώρα πρόχειρους. Μην τους πεις τώρα, εντάξει. Όχι. Δύο μου ήρθαν πολύ πρόχειρα, παιδί μου. Τώρα πρέπει να σκεφτώ τους επόμενους. Λογικά οι άλλοι δύο είναι λίγο πιο παλιά. Δηλαδή οι δύο μου ήρθαν πολύ εύκολα, είναι πολύ πρόσφατοι. Οι δύο είναι τελευταία δεκαετία. Μουντιαλικός κιόλας ο τελευταίος, αλλά δεν τα λέτε. Τον έχετε ξεφτυλίσει κι αυτόν. Μουντιαλικός, έτσι. Τελευταία φορά που στο Μουντιάλ. Αυτός είναι και άρρωστος ΠΑΟΚτσής. Μάλιστα. Οκ. Ένας από αυτούς. Τέσσερις ψάχνουμε, έτσι. Ναι, τέσσερις. Έγινε. Ωραία. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, να είσαι καλά. Λοιπόν, ξεκινήσατε δυναμικά. Θα φύγουμε διάλειμμα γιατί πήγαμε 7 και 5. Μπορεί να μπήκαμε λίγο πιο αργά, αλλά εμείς το κρατάμε όσο μπορούμε το διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τις γραμμές πάντα ανοιχτές. Όχι, δεν πάμε σε διάλειμμα. Θα πάρουμε και το φίλο και μετά θα πάμε διάλειμμα. Ναι. Χαίρετε. Έλα, Νικό. Έλα, ρε Κλεωμένη. Να σου πω λίγο κάτι για να μην σε κόψω τώρα. Ωραία. Ναι. Να πάμε στο διαλυματάκι έτσι πολύ ωραία τιμή. Μη σου πω δηλαδή τελείωνε, συντόμευε. Για να πάμε μετά να επιστρέψουμε κανονικά. Συμφωνείς με αυτή την ιδέα. Ναι. Είσαι ωραίος. Ωραία. Ξανά με Κλεωμένη γυρνάω. Έγινε. Έγινε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Εντάξει, Κλεωμένη, παιδιά θέλει χρόνο. Έτσι δεν είναι τώρα. Δεν έχω στο ένα λεπτό, ένα τελείωνε. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Έχει να πει ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και γιατί τον έκοψα πολύ άσχημα. Τον έχω τώρα, είμαι σίγουρος ότι είναι ο Κλεωμένης. Έλα, Κλεωμένη. Και σου λέει δεν είναι. Έλα, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε. Έλα. Λοιπόν, τι γίνεται? Από βδομάδα. Καλά, μωρέ, καλά. Ωραία. Από βδομάδα θα έρθει και ο Νίκος, ο Παπαδόπουλος. Θα έχουμε να πούμε εντεκάδα στο ποδόσφαιρο, πεντάδα στο μπάσκετ. Κάτσε, ρε, πεντάδα στο μπάσκετ μαζί μου μπορείς να πεις. Εντεκάδα στο ποδόσφαιρο δεν μπορώ να σου βγάλω. Καταρχάς, έχω χάσει λίγο το μέτρο με το ποιος είναι να πάρεις και τι είναι να κάνεις. Το έχω μπερδέψει λίγο. Δεν το παρακολουθώ μάλλον, συγγνώμη. Ναι, τώρα. Σήμερα βγήκε αυτό τώρα που λέει ότι ένα χρόνο αναστολή με τον Ντούρ Μισάιλ, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Και θα είναι πλέον ανοιχτά όλα στο να ξεκινήσουν οι μεταγραφές. Που και πάλι εγώ έχω πει ότι δεν θέλω πολλές μεταγραφές. Mm-hmm. Είμαι κατά των πολλών μεταγραφών. Αλλά όταν φεύγουν οι παίκτες, κάποια στιγμή πρέπει να αναπληρωθούν, έτσι. Τώρα δεν ξέρω με τον Μπρούνο Γκάμα τι γίνεται, γιατί δεν έχουμε εξελίξεις τώρα τι γίνεται. Απάντησε αρνητικά, αυτός μείωσε καθόλου απαιτήσεις. Γιατί τα χρήματα που ζητάει είναι υπερβολικά ο Μπρούνο Γκάμα. Και okay, για το Ματίγια είναι υπερβολικά τα λεφτά που ζητάει. Επομένως, σου είπα και χθες ότι ο Γκάμα λογικά κάνει κάποια από τα τελευταία του συμβόλαια και εκτός από αυτό. Τα λεφτά που ζητάει τα έχει, ρε παιδί μου, κερδίσει. Εντάξει. Τα έχει κερδίσει. Τα έχει φέρει, ρε φίλε. Ευρώπη βγήκες. Εντάξει. Πώς τώρα Ευρώπη, τι Ευρώπη βγήκαμε και τι έγινε. Ζητάει δηλαδή τώρα με πόσα λεφτά ήρθε ο Μπρούνο Γκάμα στον, για είχε ρίξει χειαστόν. Ο Άρης δεν το έκανε διακοπή συμβολαίου τότε, τον στήριξε, τον έκανε. Τώρα δηλαδή. Με πιο λίγα χρήματα δεν μπορεί, θέλει πόσο, 350, πόσο, 400, πόσα είπε ότι θέλει. Δεν ξέρω πόσα είπε ότι θέλει. Και κοντά στα 300 θέλει και ο τέτοιος, ο Ματίγια. Βέβαια από τον πρόεδρο ξαρτούνται όλα. Να δούμε τώρα τι θα γίνει, πιστεύω ότι από αύριο ή από τη Δευτέρα να ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις όσον αφορά τις μεταγραφές. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί που τελικά έχουν κλείσει, γιατί αυτή τη στιγμή, σαν πιο σίγουρος για να ανακοινωθούν πρώτοι, είναι ο Μπερτόλιο με το Σάκητς. Αυτοί οι δύο νομίζω. Okay. Τώρα δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Έχω πει ότι έναν παίκτη που θέλω πάρα πολύ είναι ο Χατζησαφή. Πάρα πολύ τον θέλω αυτό. Είσαι το παίκτη. Είσαι μεγάλος φαν του Χατζησαφή. Σε ακούω καθημερινά. Ναι, είσαι μεγάλος φαν. Έχω μερικά κολλήματα σε παίκτες, όπως έχω στο Σόουζα, ας πούμε. Έχω και στο Χατζησαφή που τον γούσταρα από την εποχή που έπαιζε στον Πανιόνιο. Και τότε σου είπα ότι δεν μπορούσα να καταλάβω πως ένας τέτοιος παίκτης πήγε στον Πανιόνιο και δεν πήγε σε μια πιο μεγαλύτερη ομάδα με πιο πολλούς στόχους. Τώρα ελπίζω
να κλείσει. Τώρα για το μπάσκετ θα δούμε τη Δευτέρα που θα κάνει ανακοίνωση ο, ο πρόεδρος, ο Αρβανίτης. Πάνω κάτω ξέρουμε τι θα πει. Δύσκολα έτσι θα λέει. Αλλά δύσκολα, τον το ξέρουμε. Έχω... Το θέμα είναι λίγο να αρχίσει να τρέχει το μαγαζί. Ναι, τον έχω εμπιστοσύνη εγώ τον κύριο Αρβανίτη. Αλλά να μην φτάσει πάλι το καράβι, σαν βάρκα ή σαν πανιά και τη δώσει πάλι σε κανέναν που δεν έχει στον ήλιο μοίρα και πάμε πάλι στα ίδια. Τώρα οι παίχτες αυτοί που ακούγονται, δηλαδή στο μπάσκετ, μπορείς εύκολα να φτιάξεις μια ομάδα, δηλαδή δύο Αμερικανούς να πάρεις. Παράδειγμα, ο Άρης παίρνει ας πούμε έναν Άσο, στο 2 τον Τολιόπουλο, στο 3 τον Αγραβάνη, στο 4 έναν Αμερικανό και στο 5 τον Τραγκίσεβιτς. Αμέσως έγινε η πεντάδα. Κατάλαβες. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να πάρεις 100 παίχτες. Okay. Και θα έχεις και τους αναπληρωματικούς. Φυσικά θα ανέβει και ο Σιδηροηλίας στην πρώτη ομάδα, θα ανέβει και ο Νετζίποχλου στην πρώτη ομάδα που έχω ακούσει ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Ο Μιλόσεβιτς αν έρθει θα είναι εναλλακτική λύση γιατί δεν μπορεί να είναι βασικός. Αλλά νομίζω ότι στο 1 και στο 4 ο Άρης θέλει ξένους και οι υπόλοιποι 3 μπορεί να είναι Έλληνες. Είπα 3 ονόματα ας πούμε που είναι πολύ καλοί παίκτες. Ο Καμπερίδης νομίζω ότι θα κάνει καλή ομάδα. Τώρα αυτό με τον Ηρακλή, τις πολλές μεταγραφές αυτά με τρομάζουν λίγο. Δεν ξέρω, μακάρι ο κύριος Δρακόπουλος να έχει βρει την άκρη. Αλλά αυτό το έλα εδώ εσύ, έλα εσύ, έλα εσύ, δεν ξέρω, με τρομάζει αυτό το πράγμα με τον Ηρακλή. Γιατί σε τρομάζει κλωμένη? Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να μπεις μέσα. Εμείς τα έχουμε περάσει αυτά στον Άρη. Μην πιάσεις τον Ηρακλή τώρα γιατί περιμένει κι άλλος. Εντάξει. Νομίζω εγώ δεν τον πιάνω τον Ηρακλή. Ναι. Ελπίζω να, έχει, να ξέρει τι κάνει ο κύριος Δρακόπουλος. Ωραία. Γιατί θα είναι κρίμα πάλι να πάει στα Τάρταρα ο Ηρακλής. Πιστεύω ότι ξέρει. Να είσαι καλά. Αυτά, καλή συνέχεια. Γεια σου, Κλεωμένη, γεια σου. Ορίστε, παρακαλώ. Ήθελε να πει πώς ήταν ο παρατούδης. Άντερ και τον έκλεισε, νόμιζε ένα άλλο. Άντερε. Που πήραμε το διπλό στην Παρτσελώνα. Ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω. Παρακαλώ. Το διπλό στο Μιλούς. Να με διορθώσει ο φίλος, μπορεί και εγώ να κάνω λάθος. Όταν παίξαμε με την Γνόρ Μπολόνια, ήταν κύπελο κυπελούχων, δεν ήταν κόρατς. Και χάσαμε 20 πόντους εκεί και εδώ, άμα θυμάται ο φίλος, φτάσαμε στο σύν 13 και βγαίνει μια αντεπίδευση του ΠΑΟΚ, βαράει τρίποντο μπάνε, τριφογυρνάει τη ρακέτα και δεν γίνει το συν 16 και μένει το συν 13 και μετά εντάξει, κέρδισαμε με 6 πόντους, δηλαδή αποκλειστήκαμε. Απλά εντάξει, ήταν μεγάλο 20 πόντους τώρα να περάσει η ομάδα και εντάξει, και πόσο μάλλον την Νέα Μπολόνια. Είναι σαν να λέμε όπως ο Άρης ήθελε να περάσει την Τρέισερ ας πούμε, δηλαδή σαν να παίζει Μάντζερ Πανιόνιος, το είπα και χθες ας πούμε, εντάξει. Ακόμα και στο Final Four. Επίσης θέλω να καταδείξω ότι το διπλό του Άρη στη Μακάμπη ήταν τελείως αδιάφορο. Ενώ στην BOK 84, τη λεγόμενη γιουγκοπλάστικα, είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δηλαδή έχασε εδώ 2 πόντους, άμα θυμάμαι με το Ράτζα, και κέρδισε εκεί 3 ή 4, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Επίσης, με τον Ντέψ, φίλε, Παπουτάκη, σε παρακαλώ να με βεβαιώσεις, ο ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά βγήκε τραυματιστή ο Σκάιλς και έγινε προπονητής. Εγώ το έχω κάνει το λάθος. Βγήκε έβδομος και έπαιζε με το δεύτερο. Ναι. Και σπάσαμε την έδρα με τον Ντέψ. Όντως, είχαμε τον Αμερικάνο Ντέψ. Ναι. Σπάσαμε την έδρα. Και επίσης το τελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Αλεξάνδριο, ναι, αυτό το βάζω σαν quiz. Ναι. Άντε να βοηθήσω λίγο. Ήταν ο καθηγητής Αλτίας. Εντάξει, φιλιά. Γεια σου, ψηλέ μου, γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Κόψαμε το Κλεωμένη, επειδή είχε να πει και η Ηρακλή, για να βγει ο ψηλός να δευτερολογήσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε παρέα. Οι γραμμές ήταν χθες 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Πώς το φάμε το Παπαδόπουλο, ρε εσείς? Μια χαρά τρένο το πάτε, δεν έχω θέμα. Και που λείπει, εγώ νόμιζα θα σφιχτώ αυτή την εβδομάδα. Αλλά το πάτε πολύ καλά. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Σάβα. Τι κάνετε? Καλά, εσείς?
καλή ποδοσφαιρική χρονιά, καλή μπασκετική χρονιά. Σωστά, σωστά. Ναι, βέβαια, έτσι. Σωστά. Για κάποιους, για κόπους, κακομύριδες ξεκινάει η χρονιά σήμερα, η ποδοσφαιρική όντως. Τι να κάνουμε, έτσι όπως τι να κάνουμε, 30 Ιουλίου πήγαν γήπεδο, τι να πεις. Έχει ζέστη σήμερα όλη μέρα, πω από πίκρα. Σήμερα, εντάξει, είναι πιστεύω η χειρότερη μέρα μέχρι τώρα. Συμφωνώ, συμφωνώ. Και είναι το κακό για όσους είμαστε εντός πόλης, το εντός πόλης δεν είναι ανάγκη να είσαι απαραίτητα κέντρο, έτσι εννοώ, εντός εντάξει, του ιστού της πόλης είναι πλέον και αυτό το πράγμα που έχει κάτσει πια η ζέστη 3-4 ημέρες, ωραία, και για να δροσίσει αυτό το πράγμα πρέπει ή να βρέξει ή να ρίξει να κατέβει κανένα 20 βαθμού Κελσίου, γιατί αλλιώς δεν. Και να βρέξει Νίκο, χειρότερα θα γίνουν, θα ανάψουν εκείνα τα τσιμέντα και αυτά. Ναι, τώρα αυτό είναι το κακό. Υπάρχει ένα πότισμα πάνω στα τσιμέντα εδώ και 3-4 ημέρες που έχει ζέστη αρκετή. Οπότε με την περισσότερη ζέστη τώρα και μη χειρότερα. Μην νομίζεις και εμείς που μένουμε έξω καλύτερα, δεν είναι καλύτερα. Ναι, απλά έξω ξεστεί. Το παρατηρώ και εγώ από το πατρικό μου πάνω στο χωρίο ότι καλά, εκείνη και λίγο πιο ψηλά βέβαια, αλλά γενικά επειδή έχει μεγαλύτερη άπλα, όσο να είναι ρε παιδί μου, λίγο αεράκι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, είναι πιο καλά τα πράγματα. Καλά, σίγουρα. Σίγουρα. Τέλος πάντων. Σίγουρα. Τέλος πάντων, αυτά. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Καλή συνέχεια, Σάβα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα, Νίκο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Οι γραμμές είναι πάντα ανοιχτές. 23, 10, 2, 87 και 38. Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι. Ποιο είναι ο Παδόπουλος, παιδιά τώρα, εντάξει. Εγώ είπα πριν στο ξεκίνημα, όχι στο ξεκίνημα, έλεγα πριν ότι αυτήν την εβδομάδα ότι θα σφίξουμε τώρα και μια εκπομπή και άλλη και μόνοι μας. Θα πρέπει να βρούμε θεματολογία, όχι να ψάχνουμε, όχι να βρίσκουμε. Πήγα το κάτω από Δευτέρα, αλλά είστε δυνατοί, δεν έχω παράπονο. Και σήμερα μάλιστα, επειδή όπως έχω ξαναπεί, σαν εκπομπή είμαστε λίγο. Τραβάμε λίγο τον κόσμο το λαμπαουτάρι. Έτσι γίνεται. Έχουμε λιντίν κίτρινο. Εγώ το παραδέχομαι. Δεν έχω θέμα να το πω. Και άκουγα τον Χρήστο Θεοδωρίδη που έχει γραμμές και λέω τελείωσε σήμερα. Εμείς εδώ πέρα για μια ώρα τζάμπα ήρθαμε. Εντάξει. Δεν. Μας έφαγε όλο το ψωμάκι, αλλά είστε δυνατοί. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ για περίπου 7-8 λεπτά ακόμα. 23, 10, 2, 7 και 3, 8 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η αλήθεια είναι ότι έχει θεματολογία αρκετή. Έχει ψωμάκι αρκετό και για τον Άρη, με αυτά που γίνονται και με το μπαν και με τις διάφορες κινήσεις μεταγραφικές που είναι να γίνουν. Και λίγο ο Βατόπουλος έμπειρα έπραξε. Εγώ λέω ότι αυτή την εβδομάδα που θα λείπει, δεν θα μπορέσει το χάρι ο άνθρωπος να ξεκουραστεί, γιατί θα σκάσουν διάφορες ανακοινώσεις μεταγραφές σε αεροδρόμια και δεν συμμαζεύεται, αλλά τελικά δεν χρειάστηκε να το κάνει. Την άλλη εβδομάδα θα πάνε όλα. Δεν νομίζω τώρα Πέμπτη Παρασκευή ο Άρης. Α, σήμερα Πέμπτη έφυγε. Δεν νομίζω Παρασκευή να κάνει τίποτα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ξέρω εγώ. Και ζέστη καύσωνα τώρα, εντάξει, παιδιά από Δευτέρα δεν είναι ανάγκη. Θα γυρίσει ο συνάδελφος. Θα είναι μάχημος. Αλλά και στον ΠΑΟΚ υπάρχουν πολλά ζητήματα. Ο ΣΒΑΜ ήρθε σήμερα. Είναι το θέμα του Βιερίνια που έχει μια εξέλιξη. Του ΑΚΠΟ με πώληση που από ό,τι φαίνεται προχωράει. Γενικότερα έχουμε λίγο ψωμάκι, ρε παιδί μου. Λίγο έτσι να μαλώνουμε, να συζητάμε, να λέμε τέλος πάντων, να κάνουμε κουβέντα. Ορίστε. Και ένα τελευταίο. Τρίτη φορά. Το είχα γραμμένο, ρε. Ναι. Είπα χθες η μεγαλύτερη νίκη του ΠΑΟΚ εντός έδρας ήταν με τη Βιλερμπάν. Ναι. 47, φεύγα. Η δεύτερη ποια ήταν, που έπαιξε ο Μπάνε με κορτιζόνη στον Αστράγαλο. Είναι. Ας μου πει το πλάκι. Το έχω κι εγώ. Το έχω κι εγώ αυτό. Δεν θυμάμαι χρονιά, θυμάμαι αντίπαλο. Αντίπαλο θυμάμαι. Πριν κλείσει. Θυμάσαι, είσαι σίγουρος. Νομίζω πως ναι. Ναι, ποιοι είναι. Ζαλγκύρης. Για πες. Μπράβο. Μην με πας με χρονιές και τέτοια, δεν τα πάω καθόλου καλά. Αλλά κάτι τέτοια τα. Ναι, με αντιπάλου θα θυμάμαι. Παίρνει όρκο και εγώ δεν θυμάμαι τη χρονιά ακριβώς. Απλά είδα πάω του Ζαλγκύρη, α πούμε. Λοιπόν, ο δικό σου σήμερα που ψάχνει τα δικά σου τα quiz έβαλε ένα δικό του και ερώτησε. Και πρόσεξε λίγο, sorry λίγο. Παρακαλώ. Με Άρβιντα Σαμπόνι, ο Πάουκ έχει παίξει με την Ζαλγκύρη. Ναι. Έχει χάσει εδώ μέσα 6 πόντους. Με Σαμπόνι τώρα μιλάμε, όχι. Ζωμάρες. Εκεί μέσα δεν θυμάμαι τώρα το σκορ. Δεν ήταν σίγουρα πάνω από 20. Ήταν 16-18, κάτι τέτοιο. Αλλά μιλάμε για κύπελο Κόρατς. Ναι. 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 Αλλά με Άρβιντα Σαμπόνις μιλάμε τώρα. Ναι. Όχι Χαζομάρες. Ναι. Και στον ψηλό λιγνό που του δίνε μια γωνιά ο άλλος και το σκορπούσε, να πούμε. Εντάξει. Ναι. Κουίζ έβαλε ο δικό σου και ρωτάει τέσσερις τερματοφύλακες εν ενεργεία του ΠΑΟΚ που παίζαν στην εθνική ομάδα.
Εγώ δύο τους έχω. Ενεργεία ρε φίλε, εντάξει. Λοιπόν, ο Γκιτσίδης έχει αμέσως συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδος. Καλή ερώτηση. Έτσι, πρόχειρα μου έρχεται. Ο Γκιτσίδης έχει, εντάξει, Γλύκος σίγουρα. Χαλκιάς. Έλληνες μιλάμε, ναι, ναι. Καλά, Χαλκιάς, ναι, και μας λείπει ο τέταρτος. Καλά, για τον Γκιτσίδη έχουμε ένα ερωτηματικό. Τον έχουμε, ναι. Ναι. Ερωτηματικό. Ο τέταρτος τώρα μιλάμε τώρα για ποιες χρονιές τώρα, πούς το 98. Ο Στέφα, ξέρω εγώ, μπορεί να παίξει, μπορεί να έχει καμία συμμετοχή, ξέρω εγώ τι να σου πω. Ο Βελίδης. Ο Βελίδης, φίλε. Ο Βελίδης δεν είχαμε τρίτο να πούμε, ίσα ίσα. Δεν έχει σημασία, ρε, για στον πάγο, το λέει. Ναι, δεν θυμάμαι. Μπορεί να έχει συμμετοχή ο άνθρωπος, το πολύ καράκι να πούμε, μια συμμετοχή. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, ο ΠΑΟΚ με θεματοφύλακη να με ρωτήσεις για επιθετικούς, για εξαροχτάρια, ναι. Τώρα και θεματοφύλακες, δηλαδή τον Μπλάντεν που κρυθοποιούν. Δηλαδή για μένα, μεγάλο καημό, εγώ αν ήμουν Γλύκος, ναι, θα αυτοκτονούσα εισαγωγικά. Δηλαδή του κάτι στραβεί, έκανα την καλύτερη επέμβαση του αιώνα που... του αιώνα συσταγωγικά, δηλαδή που έβγαλε τον ΠΑΟΚ Champions League στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, τραυματίστηκε, πήγε Μουντιάλ, μετά το Μουντιάλ και εξαφανίστηκε ρε αγόρι μου, αυτό το παλικαράκι. Αλήθεια είναι αυτό. Που ήταν χαμηλών τόνων, ήσυχο παιδί, ας πούμε, ναι. Είχε και τα στραβά του, έτσι, δεν ήταν ότι ήταν ο σούπερ. Ρε, πώς δεν είχε ρε. Θυμάσαι εκείνο τελικό στο Βόλο τον γκολ που είχε φάει, έτσι, από το πουθενά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Νομίζω μετά από εκείνο τελικό εξαφανίστηκε. Πιο μεγάλο τερματοφύλακα δεν έχει κάνει γκέλα, ας πούμε. Εντάξει, όλοι κάνουν. Δεν σου λέω ότι δεν κάνει. Είναι στη φύση της θέσης αυτό. Okay. Το θέμα είναι να μην κάνεις πολλές. Γιατί αυτός είχε αρκετές. Είχε πολύ καλές εμφανίσεις. Ναι, αλλά σου βγάλε κάτι, λέτε κάτι, άμα θυμάσαι το γάμα, άσε τώρα, μην λέμε χαζά τώρα. Εγώ νομίζω ότι η καλύτερη του εμφάνιση ήταν στη Γερμανία με την Dortmund. Ναι, 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 αδιάφορο μάτς. Ναι, αλλά κοίταξε, αυτά γράφονται στο πρεστίζ, φυσικά. Ιστορία της ομάδος, όχι φυσικά. Τη δικιά του μόνο, ναι, της ομάδος. Ναι, ναι. Γιατί αν σου πούνε φίλε, μπήκε στο Βεσφάλεν 80.000 σε κάθε μάτς. Βέβαια. Εντάξει, και πήρες 0-1. Έτσι. Το πόσο πήρες στα μήπω. Αυτό ξεχνιέται, το 0-1 μένει. Το ναι, 0-1 μένει αγόρι μου, κατάλαβες. Και οι άλλοι που με το μυαλό τους έχουν αδερφοποιηθεί, με το μυαλό τους, εντάξει, γιατί νομίζουν. Εντάξει, αφού έχουν, ναι, οπαδικά έχουν αδερφοποιηθεί. Γιατί αν ρωτήσει ένα Γερμανό ρε φίλε, Άρη Θεσσαλονίκη, θα σου πει, που χάζεις. Τέλος πάντων, είναι θα λέμε... Άρης Τρέισερ, ας πούμε, δηλαδή ήταν, είναι δυνατόν να περνούσε ο Άρης Τρέισερ, να περνούσε το Μιλάνο, ρε φίλε, τη βαριά βιομηχανία της Ιταλίας. Πώς τα συμβιώσατε, ρε. Δηλαδή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Και ο Ιαννίδης επειδή είχε τα χούλια του και δεν γούσα, δηλαδή αν έπαιρνε ένα Μουστάφ, πήρε, έκανε την υπέρβαση και πήρε, και πήρε το Mike Jones. Το και το χρεώσανε να πούμε με συσυχά, ας πούμε, κατάλαβες, για να μην το πληρώσουνε. Ποιο είναι το Mike Jones που εμείς πάσαμε την Παρθενιά το 81-77 μετά από... Καλά, η Πάτρα έσπασε την Παρθενιά, αλλά είχανε Βιδάλ, Γιοχαλίδες, Δουβίδες, ναι, θυμάσαι, από το ένα καλάβι στο άλλο, που δεν μέτρησε το τρίποντο. Λοιπόν, επειδή, δεν το θυμάσαι αυτό. Επειδή τριτολογείς και έχω κι άλλον, ναι, ωραία, κλείσε για σήμερα, εντάξει, τα είπες όλα, θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι. Ορίστε. Έλα, θα δευτερολογήσω κι εγώ. Άντε, δευτερολόγησε, αλλά κλείσε το quiz. Ναι, ναι. Παραπάω τώρα το φυλακτή. Είπατε ένα που τον ξέχασα τον Γλύκο. Πάμε πρώτα στο μπάσκετ. Τη χρονιά αυτή που λέει, ναι, για με δημοτικό ακόμη. Με τον Μασούλα, ναι, και τον Σαμπόνης. Είχαμε προπονητή τον Φέρντινα Μανθέου και ήταν η χρονιά που πήραμε το κύπελλο με τα ξυρισμένα κεφάλια. Και ο Σαμπόνης, και ο Σαμπόνης πολύ πιτσιρίκος τότε. Ε? Ναι, ναι. Σαμπόνης ήταν μικρότερος από τον Φασούλα. Ναι. Σαμπόνης νομίζω είναι το 64, νομίζω. Ναι. Ακόμα ενωμένη η Σοβιετική Ένωση. Αχα.
Και αυτοί παίζαν κανονικά, δηλαδή στην ομάδα της πατρίδας τους, στη Λιθουανία, στη Ζαλγκύρης. Μεγάλος, έβλεπες, πολύ, παρόλο... πολύ μεγάλος οργανισμός της Ζαλγκύρης στη Λιθουανία και στον μπάσκετ γενικότερα. Είναι η χώρα, η μοναδική χώρα που ξέρω εγώ, αν κάνεις Αμερική, που έχουν το μπάσκετ πάνω από το ποδόσφαιρο. Ναι. Οι Λιθουανοί. Ναι. Έχουν πρώτα την μπάλα και μετά έχουν το πρώτο μπάσκετ και μετά τα υπόλοιπα. Ναι. Και το θυμάμαι πιτσιρικάς τώρα εγώ που εντάξει, χάσαμε και το λέγαμε την άλλη μέρα με τους πιτσιρικάδες στο σχολείο. Θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά. Δεν θυμάμαι πόσο χάσαμε έξω. Μέσα πάντως το παλέψαμε καλά. Και το καλοκαίρι, δηλαδή το Πάσχα, σε είχα πει τη φάση, μεγάλη εβδομάδα ήταν, που την κουπάσαμε στην εκκλησία. Ναι. Ήταν ο τελικός που, πήραμε το κύπελο από τα ξεριζωμένα κεφάλια και τους είχε πάει ο Φέντας Πανθέου να δώσει στο κινηματογράφο το έργο Αποστολή στην Νικαράγουα. Ναι, ναι. Πήρεσε ο Φασούλας σαν. Πες τους τέσσερις θεματοφύλακες για να πάρουμε τον επόμενο και να κλείσουμε. Ναι, γιατί τραβήξαμε. Εγώ το γλύκα δεν είχα πάλι κάνει. Είπες μουντιαλικό και δεν το σκέφτηκα. Καλά, ρε, μουντιαλικός, ρε. Την ώρα κόλλησα. Ναι, βέβαια. Ναι, εκείνη την ώρα κόλλησα. Βέβαια. Και πήγε το μυαλό μου στο Πασχαλάκι, αλλά λέω ο Πασχαλάκης δεν έπαιξε. Όχι. Τέλος πάντων, είναι και ο Νίκος ο Μιχόπουλος. Δες με το Πασχαλάκι, εγώ τον έβαλα στο μυαλό μου, είδες. Πού είναι ενεργεία. Και είναι και στην εθνική. Δεν το είχα, τον είχα αφήσει. Ο Χαλκιάς τι έπαιξε, μουντιάλι ή ευρωπαϊκό. Ο Χαλκιάς. Κάτσε λίγο. Τα χρόνια που ήταν στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν πρόλαβε να παίξει κάτι. Αν έπαιξε ευρωπαϊκό. Μπορεί. Έπαιξε. Ναι. Μπορεί. Ναι. Και εγώ είχα βάλει και το Τάκη Παντέλη. Που πήραμε τον Απόλλωνα. Άρα έχουμε παραπάνω. Ναι, εγώ είπα. Άρα είμαστε πέντε σίγουρα. Είπε το Γλύκο τον ξέχασα. Έξι είχαμε. Ναι. Τώρα έξι είπαμε. Μαζί με τον Πασχαλάκη. Και τον Πασχαλάκη. Και ο Τάκη Παντέλη είχε κάνει φοβερό παιχνίδι με την Ιταλία. Ένα μέσα στην Ιταλία. Πρώτα ήξερα να παίξει με Ρώμη ή τέτοια. Και ισοφάρισε ο Κουίς. Μάλιστα. Έκανε φοβερή εμφάνιση. Από θέσεις πήγαμε στο 6. Δεύτερος, ωραία. Ναι, ήταν πάντα δεύτερος λόγω Μπλάντα Φορτούλα. Του Κιτσιού δεν είναι ο Άρος Παοξής που σου είχα πει. Ναι. Παρόλο που πήγε και στην Ηρακλή. Πριν τον πάρουμε εμείς. Ωραία. Άντε να σε καλά, να σε καλά. Πάμε και στο τελευταίο. Χαίρετε κύριε. Χαίρετε. Τι κάνετε. Έλα. Μια χαρά. Εσείς. Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, έχω προχθές έστειλα μια κλήρωση για γυαλιά. Αλλά δεν πήγαινε ακόμα πάνω στα πάντα γυαλιά του φιλαράκι. Πάνε πάρτα, αφού γίνει. Αυτά κέρδισε. Όχι, μου είπαν, ναι, μου λένε εκεί πέρα πάνω ότι δεν είναι ακόμα αυτά που κερδίσανε. Εντάξει, θα έρθουνε. Μάλιστα. Έγινε. Να είστε καλά. Γεια. Τι ζούμε, ρε παιδιά. Τι ζούμε. Ρε τι ζούμε. Λοιπόν. Εκπληκτικό. Δεν βγαίνει και ο φίλος μου ο Γάβρος εκεί πέρα που έχει κάθε φορά γραμμένα που τα έχει και μας τα λέει κάθε φορά και το Ολυμπιακό που τον κυνηγάνε. Καλά πάμε. Εκείνος ο κύριος που βγαίνει και κάνει μια ερώτηση κάθε φορά. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά από εμάς, από την εκπομπή σαν το σκύλο, χωρίς το γάτο αυτή την εβδομάδα. Σε λίγο ξανά εδώ. Πάω 24. Φουλ γεμάτο πρόγραμμα, φουλ έξτρα. Μεταγραφή, διεηρήμια, μπάσκετ που γίνεται στρέλης. Έχουμε να πούμε πολλά. Έτσι. Είναι εβδομάδα πολύ πολύ γεμάτη. Λοιπόν, αυτά από την εκπομπή σαν το σκύλο. Σε λίγο ξανά εδώ με ΠΑΟΚ 24.